Εγώ του λέω, δεν νιώθω άχρηστη. Και του λέω, δεν με νοιάζει να, με νιώθω, να νιώθουν όλοι οι υπόλοιποι ότι εγώ μπορεί να είμαι. Εγώ, σαν τον εαυτό μου, δεν, μπορώ, δεν θα με νιώσω ποτέ άχρηστη και δεν θα πω ποτέ είμαι άχρηστη. Και ούτε εγώ και εσύ θεωρώ ότι είμαι. Ακριβώς. Με αυτό το πάθος το βράδυ. Ακριβώς. Και δεν είναι ότι θυχτήκαμε γιατί νιώθουμε έτσι. Γιατί υπάρχει. Είναι ότι ο τρόπος που το είπα ήταν προσβλητικός. Το είπε σε φάση ότι εντάξει, εφόσον δεν νιώθετε, για ποιο λόγο θυχτήκατε. Τι εννοεί, θα έρθει κάποιο να σου πει οτιδήποτε, να σε προσβάλλει στη μούρη σου και σε επειδή δεν νιώθει, δεν θα αμυνθεί. Όχι αμυνθεί, δεν θα πρέπει στον εαυτό σου. Δηλαδή. Κανένα από την ομάδα δεν απάντησε κάτι. Α, και επίση μάλλον είχε βγει που λέμε στην Κατερίνα, τη λέμε, φίλε, τη λέω, αν θε να μπει. Τη λέω, αντικειμενικά, θα έμεινε. Πόσε φορέ έχουν κάνει ματσάρισμα και το έχουν πάρει πίσω. Ακριβώ και γίνει έξαλλη. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα πρόσφατα στην παροιμία που μου είπατε ότι την άφησαν εκτό που και έγινε. Μπράβο, με ένα μήνα που δεν βγήκε ένα ματσάρι πάλι. Ναι. Και πήρε το που βγήκε μετά, στο τέλο και ξαναπέξαμε. Το ίδιο πράγμα. Και ξέρεις, και γίνεται μέρα, λέει γιατί. Και τη λέω, γιατί. Τη λέω, μέχρι πάρει εμένα ποτέ, τη λέω για πέναλτι. Μου λέει, όχι, μου λέει, γιατί να σε πάρω να σε βάλω μέσα. Έτσι λέω, το ίδιο και εγώ, γιατί να σε πάρω να σε βάλω μέσα. Δηλαδή, είναι η ίδια συζήτηση.